Η ένταση των τελευταίων προεκλογικών ημερών ξέσπασε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η είδηση ότι ο ενεργεία πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδερ Λουκασένκο, ανανεώνει για έκτη φορά τη θητεία του, προκάλεσε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συγκρούσεις των διαδηλωτών με αστυνομικούς. Μέλη της αντιπολίτευσης καταγγέλουν ότι υπήρξε συστηματική εκστρατεία εκφοβισμού πριν τις εκλογές, που κορυφώθηκε με τις συλλήψεις τελεχών του επιτελείου της Σβετλάνα Τιχανόφσκαια λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες. Η αστυνομία έστησε οδοφράγματα και χρησιμοποίησε χειροβομβίδες κρότου λάμψης για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος. Επίσης έχουν καταγραφεί εικόνες ξυλοδαρμού διαδηλωτών. Εκτός από το Μίνσκ, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Λευκορωσίας.